Σειρά webinars online διαλέξεων για την υγεία του εγκεφάλου. Υγεία του εγκεφάλου, ύπνος και άσκηση. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, στο Έλενα Φίσα. Καλωσορίζω και τα νέα μέλη της κοινότητάς μου, αλλά και τα παλιά μέλη της κοινότητάς μου. Σήμερα, συνεχίζοντας τη συζήτηση που έχουμε ήδη ανοίξει, από την προηγούμενη χρονιά σχετικά με τον εγκέφαλο, σχετικά με τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία, σχετικά με τον εγκέφαλο και την ύπνωση, σχετικά με τον εγκέφαλο και την αλλαγή, σχετικά με τον εγκέφαλο και τον επαναπρογραμματισμό του. Έχοντας λοιπόν ήδη ξεκινήσει αυτή την συζήτηση, σήμερα θα τη συνεχίσουμε μιλώντας για την υγεία του εγκεφάλου και τι σχέση έχει ο ύπνος και η άσκηση στην υγεία του εγκεφάλου. Στην επόμενη μας συνάντηση, εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, θα μιλήσουμε για την υγεία του εγκεφάλου σε σχέση με τη διατροφή. Αλλά ας πάμε να μιλήσουμε σήμερα για την υγεία του εγκεφάλου σε σχέση με τον ύπνο και την άσκηση. Παρεπιπτόντως, όσον αφορά στα προηγούμενα, στα παραπάνω θέματα που ανέφερα, για το εγκέφαλο και την ύπνωση, τον εγκέφαλο και την αλλαγή, για τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου. Εδώ στο κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε πληθώρα webinars online, δηλαδή διαλέξεων, online σεμιναρίων, που να έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε, έτσι ώστε να ενημερωθείτε, να πάρετε περισσότερη γνώση γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Πώς λοιπόν θα προφυλάξουμε ή θα θεραπεύσουμε αυτό το πανέμορφο και πανίσχυρο όργανο που λέγεται εγκέφαλος, αυτό το πανέμορφο και πανίσχυρο εργαλείο που λέγεται εγκέφαλος? Ας μιλήσουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα για τον ύπνο. Θα βρείτε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube webinar σχετικά με τον ύπνο, ύπνος και ψυχική υγεία, όπου μπορείτε να πάρετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το πόσο σημαντικό είναι για την ψυχική μας υγεία ο ύπνος. Όταν πάτε για ύπνο σήμερα το βράδυ, ας ξεκινήσουμε με αυτό, ας δούμε λίγο πρακτικά τι θα γίνει σήμερα το βράδυ για εσάς. Παρατηρήστε, ποιος είναι ο φωτισμός στο δωμάτιό σας. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ παράξενο αυτό που σας ζητάω, να ακούτε δηλαδή από μία ψυχολόγο να ασχολείται με το φωτισμό που έχει το δωμάτιό σας. Παρατηρήστε όμως, ποιος είναι ο φωτισμός που κυριαρχεί στο δωμάτιό σας λίγο πριν πάτε για ύπνο και την ώρα που πάτε για ύπνο. Είναι δηλαδή ήπιος και προς το πορτοκαλί ή ένα δυνατό λευκό φως. Ή μήπως κοιμάστε με το λάπτοπ ανοιχτό ή με την τηλεόραση ανοιχτή ή με το κινητό στα χέρια σας, γιατί όλα αυτά τα τελευταία που αναφέρω τώρα, τηλεόραση, λάπτοπ, κινητό, εκπέμπουν ένα δυνατό λευκό μπλε φως. Την ώρα του ύπνου και για 2 ώρες πριν τον ύπνο, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται ήπιο, απαλό, πορτοκαλί φως. Το έντονο λευκό μπλε φως στέλνει το μήνυμα στον εγκέφαλο, στέλνει το μήνυμα στην επίφυσή σου ότι είναι μέρα. Αυτό οδηγεί την επίφυσή σου στο να μην παράγει επαρκείς ποσότητες προλακτίνης, μελατονίνης, ορμονών δηλαδή που οδηγούν στον ομαλό ύπνο, αλλά κυρίως στον ποιοτικό ύπνο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν εκρίνονται σε επάρκεια αυτές οι ορμόνες, ο βραδινός σου ύπνος, άσχετα από την ποσότητά του, γιατί σαν ποσότητα μπορεί να κοιμάσαι αρκετά, σαν ποιότητα όμως δεν είναι επαρκής.
Σαν ποιότητα, ο ύπνος σου είναι τόσο χαμηλός που δεν μπορείς να παράξεις, να αναπλάσεις το σώμα σου και να παράξεις και τις υπόλοιπες ορμόνες που χρειάζεται το σώμα σου για να μπορείς την επόμενη μέρα να αποδίδεις, να έχεις διάθεση, να έχεις ενέργεια. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που ο ύπνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική σου υγεία. Χωρίς να μπορείς να κοιμάσαι ποιοτικά, δεν έχεις τη δυνατότητα να παράγεις και να εκρίνεις ορμόνες διάθεσης, ορμόνες ενέργειας, νευροδιαβιβαστές διάθεσης, νευροδιαβιβαστές ενέργειας. Και άρα η επόμενη σου μέρα ήδη ξεκινάει στραβά από το βραδινό σου ύπνο. Εδώ θα προσθέσω και κάτι άλλο που μου αρέσει να λέω, ότι σε μία μικρή αντίθεση σε σχέση με αυτό που είπα πριν, ο καλός ύπνος ξεκινάει το πρωί. Και τώρα θα εξηγήσω για ποιο λόγο ο καλός ύπνος ξεκινάει το πρωί, όπως πριν εξήγησα πως η καλή μέρα ξεκινάει από το καλό βραδινό ύπνο. Ο καλός ύπνος λοιπόν ξεκινάει το πρωί, γιατί το λευκό φως στο οποίο εκτιθέμεθα το πρωί, εάν φυσικά βγαίνουμε έξω στον ήλιο, άρα βάλτε το και αυτό λίγο στην καθημερινότητά σας, πέρα δηλαδή από το να τσεκάρετε ποιο είναι το βραδινό φως που υπάρχει στο δωμάτιό σας και να το ρυθμίσετε ώστε να είναι προς το πορτοκαλί, χρειάζεται να βάλετε στην καθημερινότητά σας και την επαφή σας με τον πρωινό ήλιο. Και όταν λέω πρωινό ήλιο, δεν μιλάω απαραίτητα ότι πρέπει να βγείτε στις 8, αλλά αυτό το από τις 8 το πρωί έως τις 12 με 1 το μεσημέρι είναι ο πρωινός ήλιος, το πρωινό φως που είναι σε μεγάλη ένταση, σε αυτή του τύπου την ένταση που θέλουμε, έτσι ώστε να ρυθμιστεί ο κυρκάρδιος ρυθμός μας. Να ρυθμιστούν ουσιαστικά οι ορμόνες μας, οι νευροδιαβιβαστές μας, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό και ποιοτικό ύπνο. Πάμε να δούμε και το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας συνάντησης, της σημερινής μας διάλεξης, για την άσκηση. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Άσκηση και δραστηριότητα. Η κοινωνική δραστηριότητα, η φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Και τα βάζω αυτά μαζί γιατί όταν λέω άσκηση, δεν μιλάω για την άσκηση του γυμναστηρίου. Ναι, σίγουρα, πολύ καλή είναι και αυτή η άσκηση. Δεν θέλω να την μειώσω ή να την υποτιμήσω σε καμία περίπτωση. Αλλά η πιο σημαντική άσκηση είναι η φυσική δραστηριότητα, δηλαδή το να είμαστε δραστήριοι μέσα στη μέρα μας. Το να μην έχουμε καθιστική ζωή. Αυτή είναι η φυσική δραστηριότητα. Για αυτή τη δραστηριότητα είναι πλασμένο το ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα είναι πλασμένο να κινείται. Όχι απαραίτητα να ασκείται στο γυμναστήριο. Όπως είπα, καλή είναι και η άσκηση στο γυμναστήριο και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το να καθόμαστε όλη μέρα, το να πηγαίνουμε έστω αυτή τη μία ώρα γυμναστήριο. Όμως, ακόμα καλύτερο από αυτό είναι να πάψουμε να έχουμε καθιστική ζωή, να έχουμε μία δραστήρια ζωή, δηλαδή μία φυσική ζωή. Μία ζωή που πηγαίνει σε ευθυγράμμιση με τη φύση του ανθρώπινου σώματος. Τι εννοώ φύση του ανθρώπινου σώματος? Ένα φυτό δεν είναι πλασμένο για να κινείται. Ένα φυτό έχει ρίζες και απλά μένει εκεί. Αν δείτε ένα φυτό να κινείται, να βγάλει δηλαδή πόδια και να κινείται, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει, αυτό είναι ανομαλία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, στην αντίθετη πλευρά του προφανώς, συμβαίνει με το ανθρώπινο σώμα. Όταν το ανθρώπινο σώμα γίνεται φυτό, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αποκτά μια καθιστική ζωή, αυτό είναι ανομαλία. Πάμε λοιπόν πίσω στο
τι σχέση μπορεί να έχει η φυσική δραστηριότητα και η κοινωνική δραστηριότητα με την υγεία του εγκεφάλου. Οι άνθρωποι που έχουν κοινωνική δραστηριότητα, κοινωνική δράση, κοινωνικές επαφές και φίλους, δηλαδή που δεν είναι μοναχικοί και απομονωμένοι, και δεύτερον, οι άνθρωποι που έχουν σωματική δραστηριότητα, άσκηση, κίνηση δηλαδή στη ζωή τους, έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν Alzheimer ή να πάθουν άνοια. Το Alzheimer έτσι κι αλλιώς είναι μία μορφή άνοιας. Το να βρίσκεσαι λοιπόν σε δράση, σε κίνηση, είναι βασικό συστατικό για την υγεία του εγκεφάλου. Και η φυσική δραστηριότητα είναι βασικό συστατικό της υγείας του εγκεφάλου, όπως και της γενικότερης φυσικά υγείας του σώματος, αλλά και η κοινωνική δραστηριότητα, η ανθρώπινη επαφή, ενώ όταν λέω κοινωνική δραστηριότητα, η ανθρώπινη επαφή λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου. Το μοίρασμα των συναισθημάτων, η επικοινωνία, όλα αυτά βοηθούν στην επεξεργασία των συναισθημάτων, στο να επεξεργαστούμε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα εργαλείο και ταυτόχρονα είναι ένα όργανο του σώματός μας που χρειάζεται να βρίσκεται σε άσκηση, σε επαγρύπνηση, σε μία υγιή άσκηση και επαγρύπνηση. Θέλει την ανάπλασή του με τον ύπνο, χρειάζεται δηλαδή να γίνει ανάπλαση και αποθεραπεία των κυττάρων, αλλά χρειάζεται κατά τη διάρκεια της μέρας να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και δράση. Στην επόμενη μας διάλεξη, στην επόμενη μας συνάντηση, θα μιλήσουμε για τον εγκέφαλο, για την υγεία του εγκεφάλου και τη διατροφή. Για online Skype συνεδρίες μαζί μου, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στο site μου, στο fisa.gr, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε από κοντά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.